Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Για την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι προγραμματίστηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς όπως γνωστοποιήθηκε, η αρχική συνάντηση για τη Δευτέρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες. Το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγρότες αρχικά χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι θα γίνει τη Δευτέρα. Ωστόσο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη την ημέρα θα είναι στο Βελιγράδι, το ραντεβού μετατέθηκε για την Τρίτη. Όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα το πρωί ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι πάντα ανοιχτό στο διάλογο. Η συνάντηση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ερωτηθείς ο Δημήτρης Τσιόδρας για το τι θα συμβεί στην Τρίτη που αναμένεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες σχετικά με το κλείσιμο των δρόμων, ο ίδιος σχολίασε. Δεν μπορεί το δικαίωμα μιας ομάδας στη διαμαρτυρία να είναι σε βάρος των δικαιωμάτων άλλων ομάδων. Πρέπει, είπε, οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο. Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί δρόμων, αλλά οι αγρότες δεν προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις του μέχρι τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως επισημάνθηκε στη σημερινή σύσκεψη στη Σύνδο, στην οποία αποφασίστηκαν και τα μέλη που θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη. Στον μπλόκο του Ε65 βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και να ακούσει τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα οι άνθρωποι μοχθούν εδώ και χρόνια και έχουν γίνει σύγχρονοι σύσυφοι της κοινωνίας. Με τους αγρότες θα συναντηθεί την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκροτήθηκε στη Σύνδο η επιτροπή που θα κάνει τις επαφές με τον Πρωθυπουργό. Η Επιτροπή των Αγροτών που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα αποτελείται συγκεκριμένα από 15 συνολικά μέλη. Ειδικότερα 6 από Εύρο και Μακεδονία, 6 από Θεσσαλία μέχρι Βόλο, 2 από Στερά Ελλάδα και 1 από Πελοπόννησο. Ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, εξήγησε πως κατά τη σημερινή σύσκεψη αναλύθηκαν τα θέματα και πως θα παρουσιαστούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως επεσήμαναν, οι αγρότες διεκδικούν αγροτικό αφορολόγητο πετρέλαιο, αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ. Μάλιστα, στο κάδρο έβαλαν και τους κτηνοτρόφους με έτοιμα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Οι ίδιοι εξήγησαν πως θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις ελληνοποίησεις προϊόντων στα τελωνεία, να καλύπτεται το κόστος παραγωγής τους αλλά και να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Το μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το εξής, σύμφωνα με τους παραγωγούς. Και εμείς είμαστε θετικοί στο διάλογο γιατί προσπαθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Η συνάντηση, λένε, να γίνει σε καλό κλίμα. Τα βασικά τους αιτήματα είναι τα εξής. Θεσμοθέτηση νόμου αγροτικού πετρελαίου. 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα το αγροκτηνοτροφικό ρεύμα σταθερά. Αναθεώρηση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αύξηση ποσών ευρωπαϊκών κονδυλίων στις αποζημιώσεις που δεν καλύπτει ο Ελγάντε Μίνιμις. Έλεγχη από την κυβέρνηση για ελληνοποίηση προϊόντων στα τελωνία. Κατάργηση ΦΠΑ στα εφόδια και στις ζωοτροφές. Έργα υποδομής αντιπλημμυρική προστασία. Στον μπλόκο του Ε65 βρέθηκε λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους αγρότες και προχώρησε και σε δηλώσεις. Στον μπλόκο του Ε65 βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασελάκης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και να ακούσει τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα οι άνθρωποι μοχθούν εδώ και χρόνια και έχουν γίνει σύγχρονη σύσυφη της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο το να είσαι αγρότης και να μην μπορείς να επιβιώσεις και να βλέπεις αυτό το οποίο παράγεις να πωλείται ακριβά στο σούπερ μάρκετ και να λες πού χάνεται όλο αυτό. Είναι αδιανόητο. Ζούμε μια στρεβλή οικονομική πραγματικότητα όπου οι ελεύθερες αγορές δεν δουλεύουν για τους καταναλωτές και δεν δουλεύουν για τους παραγωγούς. Πλουτίζουν ελάχιστοι και πλουτίζουν αδρά αυτοί οι ελάχιστοι. Και είναι καιρός λοιπόν να αλλάξει αυτό. Και το πρώτο βήμα για τα απολύτως δίκαια αιτήματα των αγροτών είναι να καταργηθεί ο φόρος στα καύσιμα, στο αγροτικό πετρέλαιο, να υπάρξει πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα και επιτέλους στα 7 λεπτά. Στα 7 cents, 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Και να υπάρξει και πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Λιπάσματα, σπόροι κτλ. Υπάρχουν πολιτικές λύσεις. Άμεσες. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να πουλάει τα προϊόντα του κάτω από το κόστος παραγωγής του. Πώς γίνεται αυτό? Πώς? Θα βρεθεί λύση. Και λοιπόν, και για μας ο πρωτογενής τομέας
Είναι η ασφάλεια της χώρας. Όταν υπάρχει γεωπολιτική ανάφλεξη, πού κοιτάμε για ασφάλεια? Έτσι δεν είναι? Αλλάζουν όλες οι φωτιαστικές αλυσίδες. Κοιτάμε εδώ. Είναι δυνατόν να παίζει ο Πρωθυπουργός ένα κρυφτούλι μαζί σας και να μην σας βλέπει? Εκβιαστικά κιόλας. Έχετε δίκαια αιτήματα. Και είναι άδικο αυτό το οποίο βιώνετε και δεν είναι σωστό για τον καταναλωτή επίσης. Ούτε για εσάς, ούτε για τον καταναλωτή. Επιτέλους να κάνει τα δέοντα η κυβέρνηση για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει εδώ πέρα. Και η Θεσσαλία ειδικά, η οποία έσαι εδώ αιτήματα για τους πληγέντες που έχεις. Δηλαδή, ούτε δωρεάν φάρμακα δεν έχουν οι άνθρωποι. Τι κοινωνία είμαστε? Τι κοινωνία είμαστε? Αυτό εδώ πέρα το μέρος, το οποίο το έχω επισκεφτεί και άλλες φορές, έχει ανθρώπους, συμπολίτες μας, για τους οποίους ο χρόνος έχει παγώσει. Από τη Θεσσαλία, που έζησε μια καταστροφή που θα μπορούσε να έχει πολύ λιγότερο κόστος, και από τους ανθρώπους που βιώνουν μια τεράστια ανασφάλεια καθημερινά, όταν έπρεπε να μπορούσαν στην παραγωγή των τροφίμων να έχουν μια σταθερότητα. Δεύτερη καταστροφή σε 3 χρόνια. Και έχουμε και τον Ιαννό. Και τον Ιαννό, που έλεγε τότε ο Πρωθυπουργός ότι θα επιστρέψει η ανακούφιση κτλ. Κτλ. Εντάξει. Και πληρώνουμε και πρόστιμο για τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Λύση θα υπάρξει. Όχι. Δεν θα υπάρξει. Ήδη προσπάθησε να αγοράσει λίγο χρόνο πριν από μία εβδομάδα, με ελάχιστα πράγματα τα οποία είπε, και τώρα εκβιαστικά δεν τους συναντάει, μετά τους συναντάει. Δηλαδή, δείτε τους ανθρώπους εδώ, ρε παιδιά. Γιατί να έρθει εκείνος εδώ, ο Πρωθυπουργός, να το ακούσει από εσάς εδώ? Ο ίδιος είχε κατηδίαν συνάντηση και με κτηνοτρόφο της περιοχής, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ζει από το υστέρημά του και περιμένει νέα μέτρα από την κυβέρνηση προκειμένου να επιβιώσει. Ο κτηνοτρόφος είναι και πιο δύσκολο πάγιο των αγροτικών. Είναι και αγρότης. 365 μέρες είναι στο στάβλο. Ο στάβλος θέλει πάρα πολύ δουλειά. Να βρωμάσετε το ρούχο. Αυτοί μας την πήρανε, μας πνίξανε, το ξέρετε πολύ καλά, και εμείς περιμένουμε να στηρίξει την εξής. Έχεις δει τι πλημμυρικά έργα να έχουν γίνει? Έχω δει μια μπουλντόζα από το 1940 που δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό χώμα. Και μας κοροδεύουν τα χώματα για τον Παλαμά. Είναι διάτρητα αριστερά και δεξιά. Τα έχετε δει. Και με μια βροχή τώρα που θα ρίξει την άνοιξη, που πάντα ρίχνει βροχές, και τα κουπάδια μας πάλι. Αν θα κάνει κάποιος μικρά κουπάδια ή τα χωράφια μας που θα σφύρουν μπαμπάκια, θα ξαναπατήσει πάλι το νερό και θα τελειώσουμε. Εσύ, όπως είσαι αυτή τη στιγμή, ναι, πόσες μέρες αντέχεις οικονομικά? Έτοιμος να καταρρεύσουμε, πρόεδρε. Γιατί δεν είχα εισόδημα καθόλου φέτος. Έχασα τα κουπάδια μου, έχασα τα μπαμπάκια μου, έχασα το σπίτι μου, τα μηχανήματά μου όλα από το νερό τα ξεπλημμύσαμε. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ ζημιά. Δεν υπάρχει χρήμα, τελείωσε. Δεν είσαι καθόλου. Πώς ζεις αυτή τη στιγμή? Πώς ζω? Με το υστέρημα. Από τα παλιά δηλαδή. Από τα παλιά και δύσκολα. Και δύσκολα. Και πόσο καιρό θα αντέξει τα παλιά? Δεν με πιάνει άνοιξη με τίποτα. Ναι. Και τώρα που θα πάμε πάλι να χτυπήσουμε την πόρτα του Γιουπόνου να μας δώσει η φόδια, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Θα μου πει Γιώργο, δεν πλήρωσες. Εντάξει, αλλιώς σου πελάτησε μέχρι χθες. Και αυτό δίκιο έχει. Θέλει τα χρήματά του. Εμείς πού θα βρούμε τα χρήματα? Αυτές τις αποζημιώσεις μας έδωσε ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος. Βεβαίως. Αυτό, ναι. Το έχουμε ζητήσει. Δεν ευθύνες εσύ που όχι. Πλημμυρικά δεν έγινε. Το είπατε. Στο είπα. Γιατί μας έπληξαν. Ο πρόεδρος μας το έχει στείλει επανειλημμένο στο υπόμνημα μας τον κ. Μητσοτάκη. Και αυτός μας λέει ψέματα, μας κορδεύει. Στη Θεσσαλία βρίσκεται, όπως είδαμε και στα σχετικά πλάνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο μάλιστα και του δεύτερου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Λάρισα. Γι' αυτό θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, που είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλή σας πέρα. Χαίρομαι και εγώ που ανταμώνουμε. Καλησπέρα στη Θεσσαλία. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της περιφέρειας που μπαίνει το μήνυμά σας.
Κύριε Φαραντούρη, να ξεκινήσουμε λιγάκι από την επίσκεψη του κύριου Κασελάκη. Είδαμε τα σχετικά πλάνα, ακούσαμε και τις δηλώσεις του. Τον είδαμε γενικότερα να φτάνει στη Θεσσαλία, να συνομιλεί με τους παραγωγούς εκεί πέρα στο μπλόκο του Ε65, να ακούει τα προβλήματά τους, να βλέπει τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, να ανεβαίνει σε τρακτέρ, να κάνει ακόμα και βόλτα με τα τρακτέρ. Ωστόσο, όμως, όταν ζητήθηκε να γίνουν δηλώσεις, εκείνος απάντησε σε πρώτη φάση ότι όσες δηλώσεις και να γίνουν, δεν λύνουν τα προβλήματα. Συμφωνείτε με αυτή τη στάση του? Κοιτάξτε, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει τις προτάσεις του. Είναι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από οικονομικές ελαφρύνσεις, δηλαδή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των έμεσων φόρων, και θεσμικές παρεμβάσεις όπως πλαφόν σε εισαγωγές, όπως ρυθμιστικές παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς. Άρα λοιπόν έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τον αγρότη, τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Τώρα, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, όπως λέει ο λαός, με την έννοια ότι η ουσία είναι η πράξη. Εν αρχή είναι οι πράξεις, που έλεγε και ο γερμανός φιλόσοφος Γκέτε. Πρέπει να ξεκινήσουν οι πράξεις. Και εδώ που τα λέμε, οι Έλληνες αγρότες και οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν μία τριπλή, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή κατάσταση να αντιμετωπίσουν παραπάνω από τους Ευρωπαίους ομοτέχνους τους, τους Ευρωπαίους γεωργούς. Είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και πριν από περίπου 10 μέρες, όταν βρέθηκα κοντά σας στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Μαγνησία. Και επειδή δεν μ' αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ξέρετε πολύ καλά ότι και εγώ, εκτός από καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και πέρα από την πολιτική μου ιδιότητα, ασχολούμαι και εγώ με τον πρωτογενή τομέα. Έχω και εγώ την μικρή οικογενειακή μου επιχείρηση στον τόπο καταγωγής μου, την Κεφαλονιά. Παράγουμε εκλεκτούς κεφαλαινιακούς ίνους. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει καλλιεργώ τη γη και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει πρωτογενής τομέας σε πολύ δυσχερείς συνθήκες. Ποιες είναι αυτές οι δυσχερείς συνθήκες, οι οποίες είναι περισσότερες, κατά τη γνώμη μου, από τον μέσο Ευρωπαίο αγρότη? Πρώτον, το υπερβάλλον ενεργειακό κόστος. Ο Έλληνας αγρότης έχει πολύ περισσότερο λειτουργικό κόστος να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και οι προτάσεις μας αναφέρονται σε παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστος. Άλλωστε, αυτό είναι και ένα πάγιο αίτημα των αγροτών. Όταν οι αγρότες φωνάζουν για την τιμή της κιλοβατόρας, αυτό θέλω να το καταλάβουν εκεί κάτω στην Αθήνα. Όταν οι αγρότες φωνάζουν για την τιμή της κιλοβατόρας, δεν φωνάζουν από καπρίτσιο. Φωνάζουν επειδή μεσοσταθμικά η χώρα μας είναι τα τελευταία 4 χρόνια η υψηλότερη στις τιμές ενέργειας, τόσο στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Μια μονάδα ενεργοβόρο, μια κτηνοτροφική μονάδα ή ένα θερμοκήπιο ή μια μονάδα υδροπονίας ή μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο ενεργειακό κόστος, διότι απλούστατα είναι υπερπολαπλάσιο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, πριν από 5, 6, 7, 10 χρόνια, και είναι και υπερπολαπλάσιο σε σχέση με τον αγροτών, με το κόστος, το λειτουργικό κόστος των αγροτών σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο λοιπόν, που επίσης μας ενδιαφέρει και γι' αυτό έχουμε προτείνει διαχρονικά οριζόντια αλλά και συγκεκριμένα μέτρα, είναι η καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς. Και για να μην μιλάμε θεωρητικά, καρτελοποίηση της ελληνικής αγοράς σημαίνει μια χούφτα εταιρείες δημιουργούν καρτέλ, δηλαδή συνεννοημένα εκμεταλλεύονται την αγροτική παραγωγή και εκμεταλλεύονται τελικά και τον καταναλωτή. Αυτό είναι που ονομάζουμε η διαφορά στο χωράφι από το ράφι. Διαφορά στο χωράφι από το ράφι σημαίνει παίρνω το βιός του αγρότη σε εξευτελιστική τιμή και το πουλάω σε υπερπολαπλάσια τιμή στο ράφι. Γιατί έτσι θέλω. Γιατί είμαι ένας από τους 3-4 παίκτες στην αγορά που μπορώ να συμφωνώ μεταξύ των ανταγωνιστών μου, ανάμεσα με τους ανταγωνιστές μου, να κρατάω ψηλές τις τιμές, να παίρνω σε χαμηλότατες τιμές το προϊόν στο χωράφι και να το πουλάω σε υπερβολικές τιμές στο ράφι. Αυτό είναι διπλό κακό. Δεν είναι μόνο για τον αγρότη, είναι και για τον καταναλωτή. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αγρότης για να κινητοποιηθείς. Γι' αυτό καλούμε σε κινητοποίηση και τον απλό κόσμο. Και τι μπορεί να γίνει, κύριε Φαραντούρη, πάνω σε αυτό? Γιατί είναι ανάγκη να είσαι αγρότης μονάχα και καταναλωτής να είσαι, παίρνει σε υπερβολική τιμή τον ιδρώτα του αγρότη, ο οποίος πουλάει για ένα κομμάτι ψωμί το βιός του, τον ιδρώτα του, τον κόπο του. Και το τρίτο είναι το γεγονός ότι η χώρα μας και η περιοχή και ο Θεσσαλικός κάμπος
δέχθηκε και άλλες περιοχές της πατρίδας μας ο Εύρος, αλλά ειδικά ο Θεσσαλικός κάμπος, έχει βαρεθεί υποσχέσεις το τελευταίο τετράμινο. Θυμάμαι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που έγιναν οι καταστροφές στη Θεσσαλία, είχαμε διαβεβαιώσει. Εγώ έβγαινα στα τηλεοπτικά πάνελ, σε κεντρικά κανάλια και σε περιφερειακά κανάλια και στο δικό σας και σε άλλα κανάλια, και ερχόντουσαν εκπρόσωποι κυβερνητικοί και έλεγαν ότι, παιδιά, οι αποζημιώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, μέσα Δεκεμβρίου, τέλη Δεκεμβρίου, το αργότερο. Όχι τώρα Ιούνιο-Ιούλιο και βλέπουμε. Και επίσης κάτι τελευταίο. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, θέλω να καλέσω μέσα από το σταθμό σας την κυβέρνηση. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Σαν καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σαν υπεύθυνος ευρωπαϊκής πολιτικής, σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά κυρίως σαν καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Έχει τη δυνατότητα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο να επαναδιαπραγματευτεί μία φορά το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που υπέβαλε πριν από 2 χρόνια στις Βρυξέλλες και το οποίο απέτυχε. Και ξέρετε γιατί απέτυχε? Απέτυχε διότι δεν έκατσε να ασχοληθεί σοβαρά και να απαιτήσει ο Νότος και ιδίως η χώρα μας να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο, με πλεονεκτικότερο τρόπο, σε σχέση με πιο ευέλικτο τρόπο σε σχέση με άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ακριβώς επειδή τα απόνερα της κλιματικής κρίσης είναι πιο έντονα στην πατρίδα μας. Οι αγρότες στην Ευρώπη φωνάζουν για την περιβαλλοντική διάσταση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σου λέει, δεν μπορεί να μας αναγκάζει εμάς να έχουμε φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές στη στιγμή που εισάγονται αρθρώα από τρίτες χώρες προϊόντα και δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός χωρίς κανένα έλεγχο περιβαλλοντικό, τοξικό, κλιματικό, οτιδήποτε στις καλλιεργίες τους. Έτσι δεν είναι? Εδώ εμείς λέμε κάτι παραπάνω. Λέμε ότι και ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να επικρατεί μια οριζόντια πολιτική που να τσουβαλιάζει όλες τις χώρες, λες και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τις ίδιες ανάγκες και πλήττονται με τον ίδιο τρόπο από την κλιματική κρίση και από την κλιματική αλλαγή. Και η απόδειξη για αυτό που λέω είναι οι εξελίξεις, οι καταστροφές, οι θεομηνίες και όλα όσα συνέβησαν και στην Θεσσαλία πριν από μερικούς μήνες. Αντί να το κάνει αυτό η κυβέρνηση, δηλαδή να ιδρώσει τη φανέλα και να διεκδικήσει μια καλύτερη αντιμετώπιση στο ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής για την Ελλάδα, για τις χώρες του Νότου, να βρει τις χώρες του Νότου, να συμμαχήσουν, να συνεννοηθούν, να φτιάξουν ένα μπλοκ χώρες του Νότου. Μπλοκ χώρες του Νότου. Εμείς οι χώρες του Νότου πληττόμεθα περισσότερο από την κλιματική κρίση. Με υπόμνημά μας ζητάμε στο ζήτημα της κοινής αγροτικής πολιτικής μεγαλύτερη ευελιξία. Τελεία. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να το κάνουν αν θέλουν. Το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε ξαναδιαπραγματευτεί για λογαριασμό της χώρας δικλείδες ασφαλείες, διαφορετική μεταχείριση και εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερη ευελιξία ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων της χώρας. Αναφερθήκατε σε μια σειρά από προτάσεις. Όλες αυτές όμως μπορούν πρακτικά να υλοποιηθούν? Το βλέπετε δηλαδή εύκολο όλα αυτά τα 4 θέματα που θίξατε τώρα να υλοποιηθούν πρακτικά και άμεσα, όπως δήλωσε και ο κ. Κασελάκης? Κοιτάξτε, είναι θέμα προγραμματισμού και πολιτικής βούλησης. Έτσι, δεν βγάζουμε κάποιο λαγό από το καπέλο μας. Όταν λέμε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι έμεσοι φόροι γενικότερα στα ενεργειακά αγαθά, καταρχάς δεν το λέμε μόνο για τους αγρότες, για να συνεννοούμαστε. Το έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια και το λέμε συνεχώς, το έχω γράψει και εγώ στα βιβλία μου, από επιστημονικής, από πολιτικής, από κοινωνικής, από οικονομικής άποψης. Το λέω αυτό διότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει μέτρα για τη μείωση των έμεσων φόρων όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με κύμα ακρίβειας. Έτσι δεν είναι? Ιδίως σε ευαίσθητες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες. Και θεωρώ ότι οι αγρότες μας είναι μια ευαίσθητη κοινωνική και οικονομική ομάδα, δεδομένων μάλιστα των εκτεταμένων ζημιών που υπέστησαν. Το λέω επίσης αυτό διότι έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, ακούστε το, μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, 7 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα, 7 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα, μόνο τον τελευταίο χρόνο η έμεση φόρη ήταν πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Τον τελευταίο χρόνο. Πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Παραπάνω τα τελευταία 2 χρόνια, 7 δισεκατομμύρια ευρώ έμεση φόρη. Γιατί? Διότι όσο η ακρίβεια καλπάζει
και με ευθύνη της κυβέρνησης καλπάζει και δεν την τυθασεύει η πολιτεία με παρεμβάσεις, τόσο και ο ΦΠΑ που μπαίνει στα αγαθά και στα τρόφιμα που είναι στο τράπεζο του σούπερ μάρκετ μεγαλώνει. Όσο λοιπόν μεγαλώνει ο ΦΠΑ, επειδή η ακρίβεια μεγαλώνει, τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν από έμεσους φόρους στο παγκάρι της πολιτείας. Και λέμε εμείς, από τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, βγάλτε ρε παιδιά κανένα φράγκο και δώστε, μειώστε τον έμεσο φόρο, έστω σε βραχυπρόθεσμη βάση, έστω σε επίπεδο εξαμήνου, έστω σε επίπεδο έτους. Όταν μια οικονομική ομάδα αντιμετωπίζει ένα άμεσο ζήτημα επιβίωσης, η πολιτεία προσπαθεί να εξαντλήσει το οπλοστάσιό της. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει διαλέξει τη μέθοδο του ότι άμα δεν κλάψει το παιδί δεν το ταΐζω. Άμα δεν κλάψει το παιδί, δηλαδή αν οι αγρότες δεν λέγαν παιδιά σως εδώ είμαστε, δεν θα βγάζει αυτό το 10.000 της προκαταβολής. Ούτε αυτό. Που ούτε και αυτό φτάνει, γιατί αυτό είναι απλά προκαταβολή, δεν είναι κάτι επιπλέον. Δηλαδή αν δεν κλάψει το παιδί, το αφήνουμε να πεθάνει στην κούνια του. Αν κλάψει και θέλει φαΐ, θα πάμε να το ταΐσουμε. Δεν είναι ναι, αλλά και πριν από λίγες ημέρες η κυρία Τζάκρη, που είναι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι και εσείς δεν είχατε διαχειριστεί καλά το θέμα των αγροτών και μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά με τους αγρότες τον ήπιαμε. Μήπως θα πρέπει λίγο να κοιτάξετε και από την πλευρά σας μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των αγροτών. Γιατί ο κύριος Κασελάκης σήμερα μίλησε για άμεσες πολιτικές λύσεις. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως και την περίοδο του 2015-2019 ενδεχομένως πολλά από τα αιτήματα των αγροτών δεν υλοποιήθηκαν, ενώ οι αγρότες ανέμεναν να υλοποιηθούν. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι τελείως διαφορετικό να συγκρίνεις την περίοδο του 2015-2019, δηλαδή μια κατεστραμμένη οικονομικά χώρα στην καταστροφή, την οποία ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει στα ίσια της την οικονομία και την κοινωνία, με μια περίοδο που είναι γεμάτα τα ταμεία, που είναι ο δανεισμός της χώρας σε επίπεδα Γερμανίας λόγω της υγειονομικής κρίσης. Το γνωρίζετε, τα τελευταία 4 χρόνια δανειζόμαστε σαν να είμαστε Γερμανία με τη δημοσιονομική χαλάρωση. Και το γεγονός ότι έχουν εισρεύσει στα ταμεία μας ηλικιώδη ποσά λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι τελείως διαφορετικές οι χρονικές περίοδοι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν αυξήθηκε ούτε ένα σεντ, ούτε ένα λεπτό το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πετρελοειδή, δηλαδή το ενεργειακό κόστος στην περίοδο 2015-2019. Δηλαδή πράγματι και τότε οι αγρότες ζητούσαν κάποιες φοροελαφρύνσεις δικαιολογημένα και εύλογα για τους έμεσους φόρους τους. Και κάποια από αυτά ήταν δικαιολογημένα και εύλογα και δεν ικανοποιήθηκαν. Όμως δεν ικανοποιήθηκαν όχι από καπρίτσιο. Δεν επειδή θέλαμε να δώσουμε τα λεφτά σε απευθείας αναθέσεις σε κάποιους κολλητούς. Δεν υλοποιήθηκαν διότι πράγματι, αφενός η χώρα ήταν δεμένη με τα μνημόνια του 2011, 2012 και του 2013, αφετέρου στα ταμεία ψάχναμε να βρούμε λεφτά και τρίτον δεν υπήρχε αύξηση καμία στις τιμές, στην ακρίβεια, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και κυρίως στα ενεργειακά αγαθά. Σήμερα έχουμε ηλικιώδεις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους. Και γι' αυτό λέω ότι το να συγκρίνουμε μια περίοδο που δεν αυξήθηκε ούτε ένα σεν το ενεργειακό κόστος με μια περίοδο που έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης μια περίοδο που δεν υπήρχε σάλιο στο ταμείο, διότι κάποιοι παρέδωσαν άδεια ταμεία, με μια περίοδο που είναι γεμάτα τα ταμεία, όπως επίσης μια περίοδο που η ποσοτική χαλάρωση και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπήρχαν, με μια περίοδο που οι κρουνοί της χρηματοδότησης, κυριολεκτικά οι πομόνες της χρηματοδότησης έχουν ανοίξει για την Ελλάδα, είναι νομίζω άδικο. Εδώ τώρα υπάρχει ανάγκη και επαναλαμβάνω, υπάρχει ανάγκη σε 3 επίπεδα. Υπάρχει ανάγκη σε επίπεδο αποζημίωσης λόγω καταστροφών, υπάρχει ανάγκη σε επίπεδο ενεργειακού κόστους και υπάρχει και ανάγκη σε επίπεδο αναντιστοιχίας μεταξύ ραφιού, χωραφιού. Μεταξύ χωραφιού και ραφιού. Αυτά τα 3 είναι ειδοποιεί διαφορές, οι οποίες οι διαφορές αυτές δεν κάνουν τον Έλληνα αγρότη ακόμα πιο επαχθεί στην ακόμα πιο την γεωργία και το κόστος και την καθημερινότητά του ακόμα πιο επαχθεί για τον Έλληνα αγρότη σε σχέση με τον Ευρωπαίο ομόλογο του. Ναι. Όλα αυτά θα τα συζητήσετε και αύριο στο αναπτυξιακό συνέδριο, σωστά. Είναι μάλιστα 2 από τις θεματικές που θα περιλαμβάνει και η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Δεν επελέγει τυχαία η Θεσσαλία. Και δεν επελέγει τυχαία και ούτε συγκυριακά. Προηγήθηκε το περιφερειακό συνέδριό μας στη Δυτική Μακεδονία. Και ακολουθεί σήμερα, αύριο, η συγκέντρωσή μας με επιστήμονες, με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης,
με ανθρώπους της κοινωνίας, με παραγωγικούς φορείς, με επιμελητήρια, με όλους όσοι έχουν να προσθέσουν κάτι στις προτάσεις μας για την ανασυγκρότηση της γεωργίας και της οικονομίας στον τόπο. Αυτό είναι το συνεδριό μας. Δεν είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είναι to know us better. Δεν μαζευόμαστε απλά για να πιούμε καφέ. Είναι ένα περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο εν ώψη του κορυφαίου εσωκομματικού οργάνου που είναι το συνέδριό μας, στο οποίο αποκρισταλώνονται οι θέσεις, οι προτάσεις μας και η δράση μας για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα με το ορόσημο των ευρωπαϊκών εκλογών. Προσέξτε, και μπορεί το συνέδριο να αφορά τα μέλη μας και την ευρύτερη κοινωνία, γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι προτάσεις του αφορούν ευρύτερη την κοινωνία, είτε ψήφισαν είτε δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμη περισσότερο νομίζω την κοινωνία την αφορά ο δρόμος προς τις ευρωπαϊκές εκλογές. Δηλαδή αυτά που έρχονται, δηλαδή αυτά που θα συζητηθούν τις επόμενες 100 μέρες και τα οποία έχουν άμεση επαφή και επιρροή στην καθημερινότητα των τηλεθεατών σας. Διότι έχουν άμεση επαφή, άμεση σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική, με τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών αγορών, με τις εισαγωγές αγροτικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και άλλων προϊόντων της φυτικής παραγωγής και γενικότερα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πράγματα που αφορούν τον καθημερινό Θεσσαλό, τον καθημερινό Έλληνα. Θεωρείτε δηλαδή ότι όντως αυτή την περίοδο που διανύει η Θεσσαλία μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες, ο Θεσσαλός πολίτης και ο παραγωγός έχει το νου του τόσο στις ευρωεκλογές, δεν έχει στο να φτιάξει τις καλλιεργίες τους, να αποζημιωθεί, να βρει ένα μέρος να ζήσει? Πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς έτσι είναι. Η μέρη να είναι η καθημερινότητα, να βγει η μέρα, να μπορέσει να αποκατασταθεί, να μπορέσει να φύγει η λάσπη από τα 180.000 στρέμματα που είναι ακόμα καλυμμένη η Θεσσαλία. Εννοείται. Αλλά λέω το εξής, ότι η διαχείριση αυτού της καταστροφής βλέπετε ότι έχει και μια τέτοια διάσταση και μάλιστα ολοένα και πιο σημαντική. Το τι αποφασίζεται εκεί πάνω. Αν λοιπόν οι αγρότες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, πρώτον, αν οι αγρότες, οι γεωργοί, η περιφέρεια, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, της Ελλάδας όλης και κυρίως της περιφέρειας, μακριά από το αθηναϊκό κέντρο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου πολλές φορές σε ζητήματα περιφέρειας και περιφερειακής ανάπτυξης, αν θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, θέλουν να στείλουν ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους και αν θέλουν να ενισχύσουν πολιτικές οι οποίες είναι κοντά στην κοινωνία και στον απλό κόσμο, τότε έχουν μια ευκαιρία στις ευρωπαϊκές εκλογές να το κάνουν. Εκατομέρες από τώρα. Προφανώς δεν κοιμούνται και ξυπνάνε οι Έλληνες πολίτες με την σκέψη των ευρωεκλογών σε 100 μέρες από τώρα. Αλλά στο δρόμο προς την Ευρωκάλπη πρέπει να πούμε το εξής, παιδιά. Προσέξτε. Δεν είναι εκλογές απλά για να καταγραφεί η ισχύ των πολιτικών δυνάμεων, ούτε για να στείλουμε κάποιους ανθρώπους για σουλάτσο στις Βρυξέλλες. Είναι οι εκπρόσωποι σας που όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, στην Ολομέλεια ή στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πούν «Οπ, στοπ, εδώ η Θεσσαλία είναι κάτι διαφορετικό». Ο Νότος, η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως η Δανία, η Ιρλανδία ή η Σουηδία. Εμείς θέλουμε μια άλλη ευελιξία. Εμείς θέλουμε άλλου είδους διατυπώσεις. Εμείς θέλουμε στιβαρούς ελέγχους στις εισαγωγές. Μαθαίνω ότι έρχονται τόνοι οπωροκυπευτικών από χώρες όπως το Μαρόκο, η Αλγερία, ντομάτες από το Μαρόκο, πατάτες από την Αίγυπτο. Μπορώ να παριθμίσω έναν μακρύ κατάλογο προϊόντων της φυτικής παραγωγής και οι οποίες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό υπάρχει υποψία, αν όχι βεβαιότητα, ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επιβαρημένα με τοξικότατες ουσίες. Οι 10 καλλιέργειες που ακολουθούν, δηλαδή οι ψεκασμοί, τα λοιπάσματα, είναι εντελώς εκτός προδιαγραφών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εδώ δημιουργούνται δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι η άνηση μεταχείριση, δηλαδή ο αθέμητος ανταγωνισμός. Ο αγρότης, ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος έχει αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς πλέον να αντιμετωπίσει στην καλλιέργειά του. Και το εισαγόμενο προϊόν δεν έχει τίποτα. Και μπορεί να καλλιεργηθεί με μεγάλη τοξικότητα ή με ελιπέστατες ή με ανύπαρκτες περιβαλλοντικές διατυπώσεις και στάνταρτς. Το δεύτερο είναι
ότι τα προϊόντα αυτά που έρχονται στο τραπέζι μας, και είμαι σίγουρος ότι μερικά από αυτά τα προϊόντα δυστυχώς κυκλοφορούν και στη Θεσσαλία, είναι διατροφική βόμβα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν πρέπει κάποιος να πει τι ελέγχους κάνει η πολιτεία, η Ελλάδα. Τι ελέγχους οργανώνονται από τις Βρυξέλλες. Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών αρχών και ποιος ο ρόλος των ευρωπαϊκών αρχών. Δεν πρέπει να τα αναδείξει κάποιος αυτά τα ζητήματα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, αλλά και στο κρατικό δίαιτο αθηναϊκό κέντρο, που επαναλαμβάνω δεν ιδρώνεται αυτή του παρά μόνο εάν ακουστεί μια κραυγή αγωνίας και φτάσει ο αγρότης με το τρακτέρ του στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρέπει αυτά να ακουστούν. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να είναι ο ημάντας που θα τα φέρει. Κάποιος πρέπει να είναι το ασανσέρ που θα τα ανεβάσει. Ο ανηλικιστήρας που θα τα φέρει στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Αυτή είναι η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι βόλτες γύρω-γύρω στα χωριά και χαιρετούρες στις πλατείες και στα πανηγύρια. Πολιτική, στη δική μου τουλάχιστον την αντίληψη, στη δική μας αντίληψη, είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος, να είσαι η φωνή του αγρότη εκεί που χρειάζεται. Και αυτό χρειάζονται δύο κριτήρια. Δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχεις τεχνοκρατική επάρκεια, να ξέρεις για τι πράγμα μιλάς και να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Και δεύτερον, να έχεις τη διάθεση να το διεκδικήσεις. Να χτυπήσεις και το χέρι στο τραπέζι όταν θα χρειαστείς. Και τεχνοκρατική επάρκεια και σχέδιο, και το χέρι στο τραπέζι και πολιτική βούληση να διεκδικήσεις όταν θα χρειαστεί. Ούτε το ένα αρκεί, ούτε το άλλο αρκεί. Γι' αυτό λέμε ότι στις ευρωεκλογές είναι κρίσιμο τι θα στείλουμε πού. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Και απευθύνομαι κυρίως στους φίλους. Τηλεθεατές που δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ούτε άνθρωποι ιδεολογικά, ούτε πολιτικά προσκύμενοι φιλικά ή ιδεολογικά. Η κυβέρνηση αποφασίστηκε πριν από ένα χρόνο και με ευρύτατη πλειοψηφία για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει να είναι εντελώς ανεξέλεγκτη και να επικαλείται το 41%, να κουνάει το 41% ως μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση των Αθηνών που δεν μπορεί να ακούσει πέρα από τη μαλακάσα τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι γίνεται στην υπόλοιπη περιφέρεια, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι είχαμε και το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες. Θα μου πείτε ποιος ενδιαφέρει. Θα ήθελα λιγάκι να σας ρωτήσω, γιατί είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς για την Ελλάδα τώρα? Καταρχάς είναι μια μεγάλη καταδίκη. Είναι ένας κόλαφος, είναι ένας διεθνής διασυρμός που μας λυπεί. Εμένα προσωπικά με θλίβει. Εγώ ταξιδεύω συνέχεια στις Βρυξέλλες και λόγω ιδιότητας και ως δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου 25 χρόνια και ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου άλλα τόσα. Λοιπόν, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, σε όλο τον κόσμο. Όταν έρχεται το κορυφαίο ευρωπαϊκό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι μια επιτροπή στις Βρυξέλλες που συνεδριάζει και βγάζει κανένα ψήφισμα. Είναι το κορυφαίο νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το όργανο που θεσπίζει τους νόμους, τους ευρωπαϊκούς νόμους που ισχύουν για εσάς, για εμάς, για τους τηλεθεατές μας, για τα θέματα της αγοράς, για τα θέματα της ανεργίας, για τα θέματα των χρηματοδοτήσεων, για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα του περιβάλλοντος, για τα θέματα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το κορυφαίο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό και το πιο δημοκρατικό. Διότι δεν εκπροσωπούνται κυβερνήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε, εκπροσωπούνται οι λαοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο εκπρόσωπος των κοινωνιών, των περιφερειών, των λαών. Δεν είναι όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν ή το Συμβούλιο Υπουργών που εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις με τους γραφειοκράτες, υπουργούς, γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς. Είναι οι εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης. Το κορυφαίο αυτό λοιπόν όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι υπάρχει υποχώρηση και διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα των υποκλοπών, όπου η κυβέρνηση λέει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να το κουκουλώσει. Αυτό λέει. Το ζήτημα στα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη, που η κυβέρνηση κολυσιαργεί να το αναδείξει, να το δικάσει και να το φέρει εις πέρας και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Και διάφορες άλλες, αν θέλετε, επιλογές της κυβέρνησης, οι οποίες, όπως ο πλουραλισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επίθεση σε ανθρώπους που διαφωνούν μαζί της συστηματικά, με αγωγές, με μηνύσεις, που δημιουργούν ένα αίσθημα αυταρχικής δημοκρατίας. Αυτά όλα εμάς μας θλίβουν. Εμένα σαν Ευρωπαίο πολίτη και σαν Έλληνα, περήφανο Έλληνα και Ευρωπαίο, με θλίβουν, με στεναχωρούν. Αλλά όχι να μας κουνάνε και το δάχτυλο από την κυβέρνηση ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς τα οργανώσατε όλα αυτά. Λες και... Η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συκοφαντεί στην ουσία την Ελλάδα. Ποιος συκοφαντεί? Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να χειραγωγήσει την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Τώρα σοβαρολογούμε.
Μιλάμε για την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλάμε για ευρωβουλευτές από τη Δανία και τη Σουηδία μέχρι τη Μάλτα, την Ισπανία, την Πολωνία, τις Βρυξέλλες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία. Τι συζητάμε? Μιλάμε για βουλευτές, ευρωβουλευτές από 27 κράτη-μέλη. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ανάμεσα σε αυτούς τους βουλευτές υπάρχουν και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της σύγχρονης κεντροδεξιάς. Του κεντροδεξιού κόμματος, το οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, υποτίθεται. Ακόμα και αυτοί οι βουλευτές, ακόμα και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφισαν. Το καταδικαστικό ψήφισμα δεν ήταν ψήφισμα της αριστεράς ή των σοσιαλδημοκρατών ή των πρασίνων. Ήταν των φιλελευθέρων, του Μακρόν. Το κόμμα του Μακρόν, σύσσωμα. Εδώ υπάρχουν διάφοροι στην Αθήνα που θέλουν να παρομοιάσουν τον Μητσοτάκη με τον Μακρόν, ότι θα μοιάσει τον Μακρόν κτλ. Κεντρός, φιλελεύθερος. Οι βουλευτές του Μακρόν ψήφισαν σύσσωμη το καταδικαστικό ψήφισμα. Και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και κάτι τελευταίο που δεν πρέπει να περάσει και στα ψηλά. Το είπα και χθες σε κεντρική εκπομπή στην Αθήνα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο πρόσωπο με πρόσωπο παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Και ξανέστη ο Υπουργός. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Απουσίαζε από τη συνεδρίαση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό λέγεται στη γλώσσα μας διπλωματική ασθένεια. Δεν πήγε γιατί δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν καταψήφισε. Δεν καταψήφισε το ψήφισμα. Απήχε από την ψηφοφορία. Απήχε από την ψηφοφορία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οικογένεια του οποίου ανήκει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ προβληματικά. Μας θλίβουν, με στεναχωρούν. Δεν θα ευχόμουν ποτέ να υπήρχε αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη για τη χώρα μας. Έχει να γίνει αυτό από την εποχή της Χούντας. Προσέξτε, η καταδίκη ενός διεθνούς οργανισμού και δι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, αλλά υπήρξε καταδίκη από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την ΕΟΚ τότε των 6 κρατών μελών, των ιδρυτικών κρατών μελών, των 10 μετέπειτα. Έχει να υπάρξει τέτοια καταδίκη διεθνής της χώρας μας από την εποχή της δικτατορίας. Εμένα με θλίβει βαθύτατα. Και σας επαναλαμβάνω, δεν χαίρομαι. Θα προτιμούσα 100 φορές να μην έχει συμβεί αυτή η εξέλιξη. Αλλά όχι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή το δεν ξέρω εγώ ποιος ή οποιοδήποτε άλλος για μια εξέλιξη της ολομέλειας, ενός ψηφίσματος της ολομέλειας επιτέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι, πολύ δυσάρεστες εξέλιξεις αυτές. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που η συζήτηση που θα ξεκινήσει αύριο από πρωί και θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ θα λάβει χώρα στο φιλόξενο Θεσσαλικό κάμπο, με τον οποίο, όπως σας είπα, συνδέομαι και οικογενειακά. Έχω συγγενείς, έχω κόσμο πολύ στην περιοχή σας, σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, αλλά έχω και πάρα πολλούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, από φοιτούς, ήδη φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο μας και πολλούς από φοιτούς που δραστηριοποιούνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, βεβαίως της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Θεσσαλία είναι μία από τις πιο παραγωγικές, δραστήριες και εξωστρεφείς περιοχές της χώρας μας. Κρατάει τον αγροτοδιατροφικό τομέα, είναι πυλώνας της οικονομίας, αλλά δυστυχώς είναι αποξενωμένη από το σύγχρονο αθηναϊκό κέντρο. Καιρός να μας ακούσουν λίγο περισσότερο. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Σε συμβολικό αποκλεισμό στην επαρχιακή οδό Βόλου Λάρισα, στο ύψος του Στεφανοβικίου, θα προχωρήσουν αύριο οι παραγωγοί από τον μπλόκο στην περιοχή της Κάρλας, που λένε ότι εν ώψη της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται αντιπροσωπεία και από αγρότες Στεφανοβικίου Ριζόμιλου, ώστε να επανακαθορίσουν τη στάση τους. Με δεδομένο ότι θα υπάρξει συνάντηση, όπως καθορίστηκε την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αγρότες σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε στάση αναμονής και ευελπιστούν ότι τελικά θα επιληθεί ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων τους. Αν αυτό δεν γίνει, όπως λένε χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Για αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα προχωρήσουν στο Στεφανοβίκιο σε νέο συμβολικό αποκλεισμό στο δρόμο. Σήμερα όχι, δεν έχουμε όρο. Έχουν πάει τα παιδιά πάνω στην πανελλαδική σύσκεψη που είναι στη Σύνδο. Ναι. Εκεί θα αποφασίσουν τι και πώς θα γίνει και αν γίνει κάποια συνάντηση και ποιοι θα συμμετέχουν. Για αύριο Σάββατο έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιο αποκλεισμό το απόγευμα? Για αύριο Σάββατο, ναι, υπάρχει αποκλεισμός για 2 ώρες, 1 ώρα. Έξω από το Στεφανοβίκιο, πάνω από το δρόμο. Ναι. Εκεί όπως γίνεται πάντα, ναι. Με την παράκαμψη αυτή. 5 με 6 δηλαδή περίπου αύριο Σάββατο. Ναι. 5 με 6. Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι τελικά το ραντεβού σας με τον Πρωθυπουργό θα είναι την Τρίτη. Τι λέτε γι' αυτό? Είναι αναμονή. Περιμένουμε.
Θα στείλετε, φαντάζομαι, την προσωπή από τον μπλόκο, Στεφανόπουλο. Ναι. Σήμερα τα παιδιά είναι στη σύνδεση, μετέχουν εκεί για να αποφασιστεί πόσα και ποια άτομα θα πάνε. Στη Βόρεια Ελλάδα, εντωμεταξύ, οι αγρότες είναι στους δρόμους και αυτοί υπάρχουν μπλόκα. Ναι, το βλέπουμε. Συνέχεια τα μπλόκα αυξάνουν. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, ότι πρώτη φορά είναι τόσο κοινά τα αιτήματα. Mm-hmm. Και ξεκάθαρα. Για σήμερα, πάντως, ό,τι αφορά στο δρόμο εκεί στο έξω από το Σταφανοβίκιο, παραμένετε, είστε εκεί, αλλά δεν θα κάνετε κάποιο κλείσιμο, να επαναλάβουμε. Όχι, σήμερα το μόνο που θα γίνει είναι ενημέρωση από την αντιπροσωπεία που πήγε στη Σύμβα. Για μας είναι θέμα επιβίωσης, επισημαίνουν για μία ακόμη φορά εκπρόσωποι των αγροτών από Στεφανοβίκιο και Ριζόμιλο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος Τζούμας, που παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις γύρω από τα αγροτικά μπλόκα και ξεκινάει και η πορεία στο κέντρο της πόλης με τα τρακτέρ αλλά και με τη συμμετοχή των φορέων από την Καρδίτσα. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Ναι, Ιωάννα, υπάρχει πολύ μεγάλος θόρυβος. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Πριν από λίγο έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ εδώ στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Μιλάμε για εκατοντάδες τρακτέρ. Υπάρχει και κόσμος που έχει μαζευτεί για συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών. Νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Να πούμε ότι πρόκειται για τους αγρότες που είχαν τα τρακτέρ τους στον μπλόκο Ε65 της Καρδίτσας, 20 χιλιόμετρα από εδώ. Στον Ε65 τα τρακτέρ έχουν φύγει και έχουν μεταφερθεί όλα στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μας ακούσει. Ναι, ακριβώς, υπάρχει ηχητική εγκατάσταση που κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν ομιλίες. Υπάρχουν πανό από τις παρατάξεις, κυρίως του ΚΚΕ και του ΚΚΕ Μουλού, από ό,τι είδαμε. Θα κατευθυνθούν τα τρακτέρ όσα από αυτά μπορούν να χωρέσουν μέσα στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας και εκεί θα υπάρχουν κεντρικές ομιλίες για την ενημέρωση του κοινού. Η αντίδραση του κόσμου ποια είναι? Συμμετέχει μαζί με τα αυτοκίνητα και με τα τρακτέρ στην πορεία? Έχει κόσμο η κεντρική πλατεία της Καρδίτσας? Η αντίδραση του κόσμου είναι θετική και είναι και υπομονετική, γιατί αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει νεκρώσει η αγορά της Καρδίτσας. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι δεν υπάρχουν παράπονα και με πολίτες έτσι που μιλήσαμε περιμένουν αυτή την κινητοποίηση και περισσότερο περιμένουν τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για τις οικογένειές τους, για τους συγγενείς τους, για τους γνωστούς τους που ζουν μια τραγική, όπως λένε, ίδια κατάσταση και περιμένουν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσεις αλλά και παραπάνω λύσεις για να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Άλλωστε η Καρδίτσα ήταν από τις περιοχές που... Θα προσπαθήσουμε... Ναι, Νικό. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με κάποιους, δεν ξέρω βέβαια αν θα προλάβουμε. Είναι ο θόρυβος αρκετά δυνατός. Δεν ξέρω αν με ρωτάς και εσύ κάτι από το στούντιο και δεν μπορώ να το ακούσω. Καταλαβαίνουμε, ακούμε και εμείς εδώ πέρα τις κόρνες από τα τρακτέρ και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι και για σένα που είσαι δίπλα ακριβώς αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τα τρακτέρ, βλέπουμε τους... Μπορούμε να δείξουμε τον κόσμο κιόλας. Μπορούμε να δείξουμε τον κόσμο που έχει μαζευτεί και υποδέχεται τους αγρότες. Μιλάμε για ένα τεράστιο κομβόι αγροτών και των τρακτέρ. Νίκο, οι πρώτες αντιδράσεις μετά την έλευση και του κύριου Κασελάκη στην περιοχή, ποιες ήταν από τους αγρότες? Είδαμε και προηγουμένως τις δηλώσεις που μας έδωσε από τον κύριο Κασελάκη και τα αποκλειστικά πλάνα σε ζωντανή σύνδεση. Οι αγρότες μετά τη συνάντηση, τι είπαν ακριβώς? Η
Ιωάννα μου, οι εντυπώσεις είναι θετικές από τους αγρότες μετά τη συνάντηση του κυρίου Κασελάκη. Βέβαια, να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε αυτή τη συγκεκριμένη, είναι δύσπιστη. Γιατί πολύ απλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από την κυβέρνηση, όπως και οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί, υπήρξαν λάθη στην πολιτική των αγροτών. Σίγουρα μένουν ικανοποιημένοι από αυτά που τους είπε ο κύριος Κασελάκης, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτές οι υποσχέσεις δεν έχουν πάντα με θετική αντίποση στα αυτιά των αγροτών, οι οποίοι συνεχώς από την αντιπολίτευση ακούν θετικά σχόλια, ότι είναι μαζί τους, ότι συμπαραστέκονται στους αγώνες τους, αλλά όταν βρεθούν στην κυβέρνηση φαίνεται ότι όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό το διπλό πρόσωπο οι αγρότες πλέον δεν το δέχονται. Όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο εξωτερικό. Νίκο, θα σε αφήσουμε προσωρινά να ξεκινήσει και να ξεκινήσουν και οι ομιλίες και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου, όμως υπάρξει η δυνατότητα να μας δώσει και την πληρέστερη εικόνα, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε ότι και για σένα είναι δύσκολο με όλη αυτή τη φασαρία και να μας ακούσεις και να κάνουμε και συζήτηση. Θα τα πούμε σε λίγο. Σε ένα συμβολικό αποκλεισμό προχώρησαν σήμερα το πρωί αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου για να διαμαρτυρηθούν για τις άδικες αποζημιώσεις. Μπλόκο στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης έστησαν το μεσημέρι γύρω στις 12 με τρακτέρ αγρότες από την περιοχή των Δένδρων, των Πλατανουλίων και της Αγίας Σοφιάς του Τυρνάβου, διοκόπτοντας για λίγη ώρα την κυκλοφορία και θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αποφασίσαμε σήμερα να κλιμακώσουμε τον μπλόκο μας, γιατί η εξαγγελία στον Πρωθυπουργό δεν είναι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Όπως βλέπετε, το πίσω μας είναι ηλικιές σημαίες. Είναι νέα παιδιά που θέλουν να μείνουν στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Ζητάμε τον Πρωθυπουργό να βάλει καλά στο μυαλό του ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Οι αγρότες του Τυρνάβου διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν συμπεριληφθήκαν στην προκαταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Δεν είναι δυνατόν να είναι στα πνιγμένα στη Θεσσαλία, στα παραπίνια, απλήρωτα αμπέλια, δεντροκαλλιέργειες όπως ροδάκινα, επιτραπέζια και βιομηχανικά και να κάνουν τα λάθη να πληρώνουν σε περιοχές προκαταβολές ο ΕΛΓΑ. Δεν λέμε, συνάδελφοι, πνιγμένοι είναι να τα δώσουν, αλλά να υπάρχει μια σειρά. Πρωθυπουργέ, σε παρακαλούμε, πρέπει οπωσδήποτε να δεις προσωπικά το θέμα. Επίσης, ανέφεραν πως όλοι οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα στη χώρα διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα και έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ που να τους καλύπτει από τις φυσικές καταστροφές. Ενισχύουμε τα μπλόκα και θα τα ενισχύσουμε κι άλλο μέχρι να ακούσουμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Όταν μου δίνει εμένα 4 ευρώ πετρέλαιο, ενώ για να καλλιεργήσω ένα στρεμμαχωράφι θέλω 100 ευρώ και πετρέλαιο, δεν γίνεται τίποτα. Με πας, δεν πας για δουλειά. Δεν θα πρέπει να μας απογοητεύσει. Γιατί εάν γίνει αυτό, θα έχουμε συνέχεια και θα διεκδικήσουμε άλλες μορφές μετά αγώνα, που είναι, πιστεύω, θα είναι πιο επώδυνες για τον λαό και για μας. Ενώ ότι θα προβούμε να κάνουμε καταλήψεις στις πόλεις μας, στις φορείες μας, στις τράπεζες. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον κόσμο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μείωση στις επιδοτήσεις 59%. Αυτή η μείωση δυστυχώς θα πάει στα ράφια στο σούπερ μάρκετ και θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Για όση ώρα κράτησε η διαμαρτυρία, γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας από την ελληνική αστυνομία μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Με τραύμα στο κεφάλι από σφυρί βρέθηκε χθες τα ξημερώματα νεκρός ένας 54χρονος Λαρισαίος από το χέρι 48χρονου φίλου του με καταγωγή από τον Τύρναβο. Λαρισαίος, μουσικός συγγραφέας και ηθοποιός, ήταν το θύμα της άγριας δολοφονίας στα Εξάρχεια, που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 48χρονο φίλο του με καταγωγή από τον Τύρναβο. Ο τελευταίος πρόκειται για άτομο που προκαλούσε προβλήματα με παραβατική συμπεριφορά και εξαρτημένο, όπως τον περιγράφουν στον Τύρναβο της Λάρισας οι συντοπίτες του. Εκείνος έκλεψε το αυτοκίνητο 65χρονου Αλβανού υπηκόου, κατοίκου Τυρνάβου, και κατέβηκε στην Αθήνα.
λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα χθες, περίοικοι διέκριναν ανδρική φιγούρα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Πληρώματα της αστυνομίας που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν νεκρό τον 54χρονο ένικο του διαμερίσματος στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια, με τραύμα στο κεφάλι. Στο μπάνιο του διαμερίσματος εντόπισαν ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, ενώ από το χώρο προσήχθη ως ύποπτος ο 48χρονος κάτοικος Τυρνάβου Λάρισας. Ο ίδιος τελούσε υπό την επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ και δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση. Με την ποινική δικογραφία σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών παραπέμπεται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφανθεί για την ποινική του μεταχείριση. Στις 20 Ιανουαρίου, τρεις εβδομάδες πριν από το έγκλημα στα Εξάρχεια, ο πατέρας του 48χρονου τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Είχε συλληφθεί και δικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκισης με αναστολή και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ήταν όμως το μοναδικό περιστατικό στο οποίο ο κατηγορούμενος ήταν αρετικός πρωταγωνιστής. Στις 20 Μαΐου του 2021 είχε ξυλοκοπήσει πολίτη στον Τύρναβο, ενώ στις 13 Ιανουαρίου του 2024 είχε απειλήσει πελάτες αλλά και ιδιοκτήτη επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική 2 φορές. Του είχε δοθεί αγωγή, αλλά είναι άγνωστο αν την έπαιρνε, καθώς έκλεβε, χτυπούσε και είχε παραβατική συμπεριφορά, ενώ μπαινόβγαινε συχνά στα αστυνομικά τμήματα. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα της άλλης μεριάς που είχε υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σήμερα το πρωί. Ξεκίνησε σήμερα η κατασκευή της νέας γέφυρας στην άλλη μεριά. Ένα έργο προϋπολογισμού 500 και πλέον χιλιάδων ευρώ που εκτελείται με την προσφορά χρηματοδότηση του Ομίλου Μυτιληναίου. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που υλοποιείται σε επίπεδο Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα με τις πιο μικρές παρεμβάσεις που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο. Και από αυτές φαίνεται ότι ο Δήμος Βόλου πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα. Στον τόπο των εργασιών μετέβη πάντως σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος, κ. Μπέος, όπου σε δηλώσεις του μεταξύ των άλλων είπε: Επιτέλους μπήκαν τα συνεργεία στην άλλη μεριά. Ξεκινάει το έργο, ένα έργο ζωής για τους κατοίκους εδώ της άλλης μεριάς. Επιτακτική ανάγκη. Πιστεύω ότι κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Σήμερα λοιπόν είναι σημαντική μέρα για όλους μας και καθημερινά θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το έργο. Πιστεύω το Πάσχα θα το παραδώσουμε στους κατοίκους. Από εντάσεις σημαδεύτηκε και η σημερινή συνεδρία του Δήμου Βόλου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την αντιπολίτευση να αντιδρά στο χαρακτηρισμό της ως κατεπήγουσας, καθώς όπως είπαν ήταν ένα θέμα γνωστό εδώ και ένα μήνα. Σε σύριαλ μετατρέπεται η εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρωί στις 9 υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μήνυση κατά 2 υπαλλήλων της αποκεντρωμένης εντωμεταξύ διοίκησης Θεσσαλίας και καταβατός υπευθυνού, αλλά και αναφορά στην αρχή διαφάνειας, κατέθεσε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Το θέμα αφορά στην πρώτη απόφαση που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη για την εκλογή του Προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου μετά την παραίτηση του κυρίου Μουλά. Από πλευρά της μείζωνος μειοψηφίας, ασκήθηκε προσφυγή πάντως κατά της απόφασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, με το σκεπτικό ότι για τη σύγκληση της συνεδρίασης δεν τηρήθηκε το γράμμα του νόμου. Τελικά, ο γραμματέας της αποκεντρωμένης απέρριψε την προσφυγή της μείζωνος μειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι η αρχιακή απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, ότι επανεκτιμήθηκαν τα στοιχεία του φακέλου και ότι κατά την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης εμφυλοχώρησε σφάλμα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της μείζωνος μειοψηφίας. Ο Δήμαρχος πάντως κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία του Βόλου κατά 2 υπαλλήλων της αποκεντρωμένης και καταπαντός υπευθυνού. Για την αρχική απόφαση με την οποία κυρωνόταν η εκλογή του Θάνου Θεοδόρου στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και κατέθεσε και αναφορά στην αρχή διαφάνειας για το ίδιο θέμα. Υπήρξε πάντως ένταση κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ανάμεσα στον Δήμαρχο του Βόλου και τον επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας κ. Παπαπέτρο, αναφορικά και με το θέμα των ενστάσεων για τη διαδικασία του κατεπήγοντος στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο από τη Συμμαχία για τον Βόλο όσο και από τη ΛΑΣ. Ο Δήμαρχος του Βόλου, απευθυνόμενος στον αρχηγό της μείζωνος αντιπολίτευσης κ. Παπαπέτρο, ανέφερε: Δεν έχεις δικαστήριο σήμερα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκαν επίσης και 2 θέματα που αφορούν αναμορφώσεις προϋπολογισμού για έργα από το πρόγραμμα Τρίτσης και για την ασφαλή λειτουργία του Δημοτικού Πολιόρουφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων επί των Οδών Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Η μείζωνα μειοψηφία πήχε, επισημένοντας ότι το θέμα του πάρκινγκ κακώς ήρθε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και η ελάσσονα μειοψηφία καταψήφισε. Ο κ. Παπαπέτρος τόνισε ότι δεν δικαιολογείται το κατεπήγον και του απάντησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεοδόρου: Με αυτά που κάνετε λειτουργείτε εις βάρος της καλής λειτουργίας της πόλης. Ο κ. Θεοδόρου συμπλήρωσε ότι αναφορικά με τα έργα Αντώνης Τρίτσης, που δεν έχουν δημοπρατηθεί ως τις 9 Φεβρουαρίου 2024, θα απενταχθούν από το πρόγραμμα και πρέπει να ετοιμάσουν τα έγγραφα υπηρεσίες. Την ύπαρξη ξυλόλιου, προπάνιου, βουτάνιου, αντικείμενα των ανθρώπων που κάηκαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, αποκάλυψε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ειδικός προγραμματογνώμων και τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής των Γονέων Συγγενών των Θυμάτων της Τραγωδίας.
Το μέλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Χρήστος Κωνσταντινίδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε πληρώς τις αποκαλύψεις για τα ευρήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους στα αντικείμενα των ανθρώπων που κάηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών. Αναφέρεται σε ύπαρξη ξυλόλιου, τουλιουόλιου, προπάνιου, βουτάνιου, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο σημείο του δυστυχήματος. Ο κ. Κωνσταντινίδης αποκάλυψε ότι αυτό το συγκλονιστικό πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους που παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, απλά εντοπίστηκε από τον ίδιο στη δικογραφία πριν 4 ημέρες ως εμπληρωματικό, αφού κανείς δικαστικά δεν τους ενημέρωσε. Αμέσως το έστειλε στον τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο οποίος αφού το μελέτησε, συνέταξε συνοπτική τεχνική έκθεση, την οποία και ο κ. Κωνσταντινίδης παρέδωσε στις ανακριτικές αρχές στη Λάρισα και ήδη την κοινοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πάρουμε είτε αποδείγματα οληψία ή οτιδήποτε. Οπότε και μετά από 7 μήνες που βρέθηκαν εκεί, φανταστείτε τι μπορούσε να ήταν τις πρώτες ημέρες. Που κανονικά οι πραγματογνωμοσύνες έπρεπε να είχαν γίνει αμελητή τις 2-3 πρώτες μέρες από δικαστικούς πραγματογνώμονες. Τα οποία δεν γίνανε. Είναι τα άλλα τα μεγάλα λάθη του δικαστικού. Από την πρώτη ώρα έγινε. Μόλις πήραμε τις πραγματογνωμοσύνες, εμείς κάναμε υπομνήματα στον ανακριτή ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά που ακούγονται και ότι θα έπρεπε να γίνει νέα δειγματοληψία όπως και την, με υπόμνημα το την είχαμε καταθέσει αρχές του καλοκαιριού. Αρχές του καλοκαιριού. Αρχές του καλοκαιριού ζητήσατε. Και επίσης τον κάναμε τον κύριο ανακριτή και εξώδικο το στείλαμε. Συμπληρωματική πάντως μήνυση αναμένεται να καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στις επόμενες ώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντωμεταξύ αναμένεται να έχει και η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Συγκεκριμένα με την εξέταση του πρώην Υπουργού, συνεχίζονται την ερχόμενη 3η 13 Φεβρουαρίου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διαερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών. Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την έγκριση μελετών και των τευχών δημοπράτηση μεγάλων έργων για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών από τις Θεομηνίες έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΜ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Το θέμα των αποκαταστάσεων του δικτύου ίδρυυσης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου τέθηκε επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΜΒ. Στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ οι αποκαταστάσεις και προμήθειες για την κακοκαιρία Ελίας, όπως έγινε γνωστό, ενώ υπάρχουν και 3 έργα χρηματοδοτούμενα με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Πήραμε αποφάσεις για να υλοποιήσουμε έργα που αφορούν την αντικατάσταση αγωγών μεταφοράς νερού που έχουν καταστραφεί, την υπογειοποίηση αγωγών μεταφοράς νερού που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και στην επιφάνεια, είναι επιφανειακή, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Έργα για απόφραξη δικτύων ομβρίων υδάτων, έργα για την αναβάθμιση και την ενίσχυση των δικτύων αυτών, έργα απόφραξης δικτύων αποχέτευσης, έργα ανακατασκευής υδραγωγείων στην περιοχή της άλλης μεριάς, στην Πορταριά, στα άνω και κάτω Λεχόνια, στο πολεοδομικό συγκρότημα, στην βιομηχανική περιοχή. Όλα αυτά τα έργα αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρώτη δέσμη έργων που έρχονται και είμαστε έτοιμοι με μελέτες και περιμένουμε απλά να φανεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο η οποία έχει εγκριθεί για να προχωρήσουμε σε συμβάσεις. Και πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτά τα έργα έχουν όλα επίγον χαρακτήρα, για να δώσουμε αυτές τις οριστικές λύσεις που είπα πριν. Το ζητούμενο για μας δεν είναι να επιστρέψουμε απλά στην προτέρα κατάσταση, στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι υποδομές μας πριν τις πλημμύρες, αλλά να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα, βελτιώνοντας, αναβαθμίζοντας, εξυγχρονίζοντας τις υποδομές μας και τα δίκτυά μας. Και αυτό θα κάνουμε. Σηκώνουμε τα μανίκια, έχουμε πολλή δουλειά και θα πετύχουμε. Στόχος, όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, είναι η αποκατάσταση του δικτύου και η επαναφορά της πόλης του Βόλου στην προτέρα κατάσταση. Όρισε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούσε την ανακατασκευή των αγωγών ακατάστασης της Αλγίας. Το να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τη συζητάμε στο προηγούμενο θέμα. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση και να καταθέσω στο πρακτικό. Καταθέσω μόνο για να καταθέσω. Όχι, δεν θα κάνω το θέμα. Διαβάσω μόνο αυτό που θα καταθέσω. Δεν θα κάνω μια τοποθέτηση. Λοιπόν, όλοι θα έρθουν να καταθέσουν στα πρακτικά. Η συλλογική επιχειρησιακή αυτή συλλογική σύμβαση εργασίας προϋποθέτει τη συμφωνία των εργαζομένων. Υπάρχει αυτή, ναι ή όχι. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι έχει σχέση με αυτή καθ' αυτή, μια επιχειρησιακή σύμβαση
στηρίζεται πάνω σε μια άλλη κλαδική. Σε ποια κλαδική στηρίζεται, σε αυτή της ΠΟΕ ΟΤΑ ή σε αυτή της ΠΟΕ ΔΕΙΑ. Στη συνεδρία έγινε γνωστό ότι η ΔΕΙΑΜ πρόκειται να προμηθευτεί και μετρητές συστήματος μετάδοσης πληροφοριών για την ορθή λειτουργία του δικτύου διανομής ίδρευσης. Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η Πανθεσσαλική Σύσκεψη των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, προκειμένου να τονιστούν τα βασικά προβλήματα του κλάδου. Πανθεσσαλική Σύσκεψη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνταξιούχων της Θεσσαλίας έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των συνταξιουχικών οργανώσεων, οι οποίες αφορούν διεκδικήσεις στον τομέα της υγείας. Κεντρικά ζητήματα αποτέλεσαν η έλλειψη ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η υποστελέχωση των μονάδων υγείας, τα οποία αποτελούν διαχρονικά προβλήματα. Οι συνταξιούχοι της χώρας μας, μετά την μεγαλειώδη πανελλαδική συγκέντρωση που είχαμε στην Αθήνα, είμαστε ξανά στους δρόμους. Και είμαστε ξανά στους δρόμους όχι για να κάνουμε γυμναστική για να ξεμουδιάσουμε, αλλά γιατί τα προβλήματά μας οξύνονται. Αυτή τη φορά, στις κινητοποιήσεις αυτές που έχουμε μπροστά μας, εστιάζουμε στο ζήτημα της υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική και απαράδεκτη. Γεννάει καθημερινά θάνατο στην κυριολεξία. Αυτές τις μέρες έχει σταματήσει ήδη το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας να χειρουργεί από έλλειψη γιατρών. Δεν μας αξίζει ούτε στους συνταξιούχους ούτε στις οικογένειές μας αυτή η κατάσταση. Και θα απαντήσουμε με το δρόμο του αγώνα. Από την πλευρά της αναπληρώτρια γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, Σούλα Αξιώτη, τόνισε ότι παρά τις συναντήσεις που είχαν με κυβερνητικά στελέχη, δεν έχουν δει λύσεις. Στις επαφές που είχαμε με κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, λύση δεν βρήκαμε. Επομένως, για τα προβλήματά μας όλα, αυτός που μπορεί να δώσει λύση είναι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, ενωμένοι με αγώνες διεκδικητικούς. Σήμερα, βέβαια, κατεβαίνουμε σε αυτή την μάζοξη εδώ για να οργανώσουμε συγκεντρώσεις και στην πολύπαθη Θεσσαλία, σε όλους τους νομούς, και οι συγκεντρώσεις αυτές πρέπει να είναι μαζικές, διεκδικητικές, αγωνιστικές. Κυρίως θα προτάξουμε το μεγάλο ζήτημα της υγείας. Βασικό πρόβλημα για τους συνταξιούχους είναι το θέμα της υγείας και η ταλαιπωρία που υφίστανται για τη φροντίδα τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα που χθες. Άνθρωπος εκεί γνωστός μου, ενώ τον είχαν πάρει στο νοσοκομείο, τον είχαν κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να τον κάνουν το πρωί την επέμβαση, και την άλλη μέρα 7 άτομα δεν είχε εξαιρισμό η χειρουργική κλινική αυτή και τους διώξαν 7 άτομα. Να φανταστείτε δηλαδή που φτάσαμε. Δηλαδή να είναι έτοιμοι να πούμε και να μην υπάρχει εξαιρισμός στο χειρουργείο και τους διώξαν 7 άτομα, υπαγόρευσαν να τους φωνάξουν ακόμα. Επομένως, τα προβλήματα τα γνωρίζετε κι εσείς, ας πούμε, της υγείας. Εμείς όταν ήμασταν στην οικοδομή, εμείς δεν αρρωστούσαμε καμιά φορά. Τώρα που γεράσαμε, πάμε κάθε μέρα στους γιατρούς και τους θέλουμε να είναι κοντά μας. Ακούμε νούμερα χιλιάδες να χρειάζονται χιλιάδες γιατροί στα νοσοκομεία και να μην προσλαβαίνουν ανθρώπους. Ενώ αντιθέτως, πού βρίσκουν τα λεφτά, αυτό είναι μεγάλο ερωτηματικό στους συνταξίουχους, πώς βρίσκουν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια. Τώρα παίρνουν απόφαση να δώσουν 50 δισεκατομμύρια Ευρωπαίοι, να πάνε να χτυπήσουν τους λαούς όλων των, όπου αντιστέκονται. Επομένως, λεφτά, αυτό που το σύνθημα που φωνάζουμε παλιά συνταξιούχοι, για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία λεφτά, υπάρχει μόνο για την πλουτοκρατία. Αυτό είναι πολύ επίκαιρο και αυτό θα φωνάζουμε σε όλες τις συγκεντρώσεις. Οι συνταξιούχοι αναφέρουν ότι δεν θα σταματήσουν τον αγώνα και θα συνεχίσουν τις κατατόπους κινητοποίησεις για όσο διάστημα χρειαστεί. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.